Καλημέρα, 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 καλημέρα. Μία νέα μέρα του vlog μας ξεκινάει και σήμερα. Δεν κάνει focus τώρα, αλλά δεν έχω και χέρι. Ετοιμάστηκα, πήρα τα τηλέφωνά μου και ήθελα να πάω στο γραφείο να δω τι θα κάνω με την πρακτική, γιατί ήταν να πάω σήμερα και βασικά εκεί πάω. Πήρα την ομπρέλα μου και τώρα πάω εκεί πέρα. Και γαμώτο, ήθελα να σας μιλάω στο δρόμο, αλλά αρχίζει και βρέχει αρκετά δυνατά. Δηλαδή δεν ψυχαλίζει απλά, ρίχνει χοντρές ψυχάλες. Θα μου χαλάσει η κάμερα, οπότε θα σας κλείσω και μην βρέχει και η κάμερα, ρε παιδιά. Αυτά. Λοιπόν, γύρισα σπίτι, δεν έκανα δουλειά για άλλη μια φορά, γιατί δεν ξέρω τι καταγίνεται. Τέλος πάντων, τώρα θα ανοίξω να φάμε σοκολατάκι. 12. Και τώρα, μόλις άνοιξα τον υπολογιστή και θα κάτσω γιατί έχω λίγη δουλειά, θα κάτσω να φτιάξω και το vlog γιατί δεν το έχω φτιάξει ακόμα. Οπότε σας κλείνω εδώ να αλλάξω, γιατί με αυτό έχω σκάσει εδώ μέσα και θα τα πούμε μετά. Βγήκα έξω, τώρα άρχισε να βρέχει ακόμα πιο πολύ και μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν και εσάς σας αρέσει η μυρωδιά της βροχής. Και τι εννοώ μυρωδιά της βροχής? Αν μένετε σε περιοχή, σε κάποιο μέρος ας πούμε που έχει χωράφι, χώμα, γενικά φύση έστω και λίγο, θέλω να μου πείτε αν στο πρωτοβρόχι μυρίζει και εσάς. Μυρίζει η βροχή, δηλαδή βγάζει όλες τις μυρωδιές από το χώμα και μυρίζει η ατμόσφαιρα τόσο ωραία. Και συνήθως γίνεται με την πρώτη βροχή της χρονιάς, ας πούμε, μετά που έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό. Τώρα, ας πούμε, δεν μυρίζει πολύ έντονα, γιατί έχει ξαναβρέξει για τις προηγούμενες μέρες. Αλλά, παιδιά, θέλω να μου πείτε, ή αν είμαι μόνο εγώ η τρελή, που μυρίζω την ατμόσφαιρα κάθε φορά που βρέχει. Ετοιμάστηκα και περιμένω την Ελένη να έρθει να με πάρει. Θα πάμε κέντρο. Έκανα τα μαλλιά μου πλεξουδάκια γιατί. Γιατί ήθελα λούσιμο και δεν ήθελα να λουστώ και να βγω έξω. Γενικά να κάνω μπάνιο και να βγω έξω, γιατί θα αρρωστήσω πάλι. Δεν είμαι ακόμα πολύ καλά. Έχω βάλει και λάκκο και αυτό το πράγμα γυαλίζει. Εν τω μεταξύ, έκλεψα αυτή την μπλούζα από τον Αλέξανδρο, γιατί παιδιά είναι εκτός από πάρα πολύ ζεστή, είναι και πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι η Αστόρια. Εδώ είναι η περιφέρεια Κρήτης. Εδώ είναι το δέντρο του Ηρακλείου. Αυτό είναι άλλο ένα δέντρο του Ηρακλείου. Κατεβήκαμε γιατί πάω για αποτρύπωση και μετά θα κάνουμε και βόλτα επί της ευκαιρίας. Αυτά, οπότε κλείνω γιατί φτάνουμε. Κι άλλο δέντρο, στολισμένη κολόνα. Εδώ είναι το πάρκο Θεοτοκόπουλου. Αυτή είναι η αγαπημένη μου σοκολάτα. Πού μετρέχει η Ελένη? Στο Ινσποτ. Τι είναι το Ινσποτ? Πάμε να παίξω LOL. Πήγαμε, πάει 10 παρά. Θέλω να πάω σπίτι, να κάνω ένα μπάνιο, να φάω, να κάτσω, να ράξω. Εσύ τι θα κάνεις? Πάρα το σπίτι σου, να φάω. Α, ναι. Ωραία. Οπότε θα το κλείσω εδώ, γιατί μετά θα πάμε να φάμε απλά και θα κάτσουμε στον υπολογιστή. Σας καληνυχτίζω εδώ και θα τα πούμε στο αυριανό vlog. Καληνύχτα. Καλό σας βράδυ. Μην χαθούμε. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.